Θα πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τον πατέρα Απόστολο Καβαλιώτη, τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας μέσω Skype. Πάτερ Απόστολε, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά πάντατε. Αληθώς Ανέστη. Βρισκόμαστε απόψε μαζί στο Δελτίο Ειδήσεων, καθώς ενώ η δράση σας είναι γνωστή όλα αυτά τα χρόνια και ο περισσότερος κόσμος που μας παρακολουθεί γνωρίζει την πορεία σας. Έχετε ασχοληθεί εκτενώς με το κομμάτι του αυτισμού. Αυτή τη φορά ένα επιστημονικό σας άρθρο ανέρχεται πάρα πολύ ψηλά στην επιστημονική κοινότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω τι περιλαμβάνει και αφενός πώς αισθάνεστε γι' αυτό, αφετέρου πόσο δύσκολο είναι κανείς να φτάσει τόσο ψηλά σε αυτό το παγκόσμιο επίπεδο που λέγεται επιστημονική κοινότητα, με τις δημοσιεύσεις, με τη δουλειά που έχει κάνει, με τα άρθρα που έχει γράψει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ ελάχιστος και το πιστεύω αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πολλά περισσότερα και πολύ σπουδαιότερα πράγματα από την ελαχιστότητά μου. Είναι ένα άρθρο όντως που αφορά την ειδική αγωγή και τον αυτισμό. Είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στα Ευρωπαϊκά Χρονικά, ένα περιοδικό που έχει τεράστια επίχυση στους ερευνητές και στους μελετητές στην παγκόσμια κοινότητα. Έχουμε κληθεί 5 επιστήμονες από όλο τον κόσμο για να μελετήσουμε και να πούμε το τι συμβαίνει με τον αυτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελαχιστότητά μου αναφέρθηκε στην Ελλάδα, που είναι μέλος χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια περιλαμβάνει από τη μεταπολίτευση και μετά. Δηλαδή στην ελληνική επικράτεια έχουμε την περίοδο της δικτατορίας 70-74 και από εκεί και μετά έχουμε όντως μία τεράστια άνοδο όσον αφορά τη νομική κάλυψη της αναπηρίας σχετικά με την ένταξη και την ενσωμάτωση. Έχουμε μελετήσει πάρα πολύ όλοι μας, ο καθένας στη δική του χώρα και στην παγκόσμια κοινότητα. Γι' αυτό και έχουμε εξάγει τα αποτελέσματα, τι συνέβη με την ομοθεσία πριν την οικονομική ύφεση και κατά τη διάρκεια της οικονομικής λιτότητας και αμέσως μετά. Και έχουμε λοιπόν εξάγει συμπεράσματα τα οποία αφορούν καθαρά την καινοτομία της νομοθεσίας πάνω στην ειδική αγωγή. Στην Ελλάδα έχουμε μια τεράστια καινοτομία το 2008 με τον νόμο 3699 του 2008 και από εκεί και μετά συνεχίζεται η επέκταση του νόμου το 11, του 12, του 13, του 17 και όλες τις εγκυκλίους διαταγές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει τεράστια βήματα όσον αφορά την αναπηρία. Με ένα τεράστιο βήμα, αυτό που εφαρμόζει εδώ η σπουδαία υφυπουργός της εργασίας, η Δόμνη Μιχαλίδου, όσον αφορά με τις συστηγαζόμενες, υποστηριζόμενες μονάδες διαβίωσης. Άρα λοιπόν ο καθένας από τους ερευνητές μελετητές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε μελετήσει όλα αυτά τα στοιχεία και έχουμε εξάγει τα συμπεράσματά μας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μία συλλογική εκτός όλων των υπολείπων δουλειά, η οποία φέρνει συμπεράσματα παράλληλα για τις χώρες που αναφέρονται. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας που αναφέρατε πως η Ελλάδα έχει κάνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια, αν θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με άλλες χώρες, αν αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό και αν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι συγκρίσιμη χώρα με τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εξάλλου ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από μόνη της, σαν χώρα, μπορώ να πω, πριν την Ευρώπη ήμασταν λίγο δύσκολα, πριν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άνοιξαν τα φτερά ακόμη και για την αναπηρία. Βεβαίως είμαστε συγκρίσιμη χώρα, βεβαίως χρειάζεται να κάνουμε ακόμη περισσότερα, βεβαίως στο κομμάτι της ένταξης και της ενσωμάτωσης πάμε καλά, όμως απαιτούνται ακόμη περισσότερα όσον αφορά το εργασιακό δίκαιο της αναπηρίας, όσον αφορά την επαγγελματική απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και όσον αφορά την ενημέρωση πάνω στην ισονομία και στην ισοτιμία. Γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι από όλους εμάς μιλάμε για ισόνομα και ισότιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρόλα αυτά κανένας μας δεν τα τηρεί. Γιατί ακριβώς λέμε ότι η κουλτούρα του Έλληνα δεν είναι αυτή, μα η κουλτούρα του Έλληνα, αν δεν είναι ευρωπαϊκή, πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή. Για να γίνει όμως ευρωπαϊκή, πρέπει να ακολουθήσουμε νόμους και κανόνες. Αν δεν τους ακολουθήσουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Αν τους ακολουθήσουμε, δεν θα νιώσουμε καλύτερα, αλλά θα νιώσουμε πιο δυνατοί όσον αφορά το κομμάτι της ισονομίας και της ισοτιμίας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων χωρίς αναπηρία.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μας εξηγήσατε ότι το νομικό κομμάτι της όλης αυτής, του όλου αυτού μεγάλου κεφαλαίου είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε κατά κύριο λόγο. Ωστόσο, από την ερευνά σας θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ποιες είναι οι πρόοδοι που έχουν γίνει από την επιστημονική και την ιατρική κοινότητα στο κομμάτι του αυτισμού. Και θέλω να ρωτήσω την άποψή σας γι' αυτό, πώς είναι πια τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αν έχουν γίνει, είναι πιο γνωστό το πεδίο του αυτισμού, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις και τα άτομα αυτά να απολαμβάνουν τα προνόμια που πρέπει και που τους αντιστοιχούν, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Βεβαίως προχωρεί η επιστημονική κοινότητα στον παγκόσμιο χώρο σαν αφορά την μελέτη για το διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα. Πλέον ο αυτισμός λέγεται DAV, δηλαδή διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα, υψηλής λειτουργικότητας και χαμηλής λειτουργικότητας. Βεβαίως, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει στη γέννηση του αυτισμού, δηλαδή από πού προέρχεται το διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα. Έχουν γίνει μελέτες, συνεχίζουμε τις έρευνές μας όλοι. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι πριν χρόνια, το 2016, δεν συμμετείχα, αλλά είχα οργανώσει μια τεράστια έρευνα σε 32 χώρες για τον μητρικό θυλασμό και τον αυτισμό και γενικά την αναπηρία, που υπήρξε μια καινοτομία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συνεχίζουμε με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και με τα πανεπιστήμια της Αμερικής και με τους γενετιστές να δούμε ακριβώς τον τομέα πλέον που αφορά μητρικός θυλασμός και αντιληπτική ικανότητα στο διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα, όμως χρειάζεται να γίνουν περισσότερα βήματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε όμως όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, είναι να υπάρξει πολύ καλή ενημέρωση, να υπάρξει πολύ καλή γνώση το τι σημαίνει διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα από τη μία και από την άλλη, να υπάρξουν μονάδες αυτόνομης διαβίωσης. Γιατί ναι, η επιστημονική κοινότητα ανά τον κόσμο προχωράει, αλλά ξέρετε, πιθανότατα παραμένει πίσω όσον αφορά η συναντήληψη που έχουμε για την αναπηρία. Γιατί όλοι μας, αν ρωτήσετε τον καθέναν από εμάς, λέει βεβαίως δεν υπάρχει συναντήληψη ή υπάρχει συναντήληψη, παρόλα αυτά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα όσον αφορά το κομμάτι της μη σωστής, όσον αφορά τις μη σωστής γνώσης και τις σωστής αντίληψης για την ισονομία και την ισοτιμία. Ξέρετε, αναφέρω πολλές φορές τις λέξεις ισονομία και ισοτιμία, δικαιώματα και υποχρεώσεις, γιατί οι περισσότεροι από όλους εμάς, τους καλά νοούμενους ή τους μη νοούμενους σε μια πολιτεία ανθρώπινη, λέμε τρανά λόγια, αλλά κάνουμε ελάχιστα βήματα. Και σε αυτό το σημείο, ναι, οι επιστήμονες προχωράμε ανά τον κόσμο, αλλά μαζί με την επιστημοσύνη χρειαζόμαστε την εμπειρία, χρειαζόμαστε τον καθένα και την καθεμία που θα μπορέσουν να αποτέλεσουν πυρήνα της εσωμάτωσης και της ένδοξης αυτών των ατόμων. Δηλαδή των ατόμων που έχουν μία αναπηρία, μία ή περισσότερες αναπηρίες. Αν δεν το κάνουμε όλοι μαζί, τότε θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και τη σωστή ενημέρωση, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω στο σημείο αυτό, πατέρα Απόστολε, γιατί από εκεί ξεκινά το όλο ζήτημα και το καταλαβαίνουμε για να φτάσει πια στο αποτέλεσμα το επιθυμητό. Έχετε δίκιο. Η γνώση είναι η άρση του αποκλεισμού. Αν γνωρίζει κάποιος, αν ενημερωθεί κάποιος πάνω στην οποιαδήποτε αναπηρία, τότε είναι σίγουρο ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας, να σας πω συγχαρητήρια και πάλι για αυτήν την κατάκτηση, για αυτήν την ακόμη μία κατάκτηση. Πατέρα Απόστολε, καλό σας βράδυ, θα τα ξαναπούμε σύντομα, είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη.